Το ανοιχτό κέντρο εμπορίου στην πόλη της Κυπαρισίας οδεύει στην ολοκλήρωσή του, με τους επαγγελματίες να ευελπιστούν ότι το έργο αυτό θα καθορίσει και την εμπορική ανάπτυξη της περιοχής. Αυτό ολοκληρώνεται σε συνάρτηση, έχει πάρει μια επέκταση, θα μπουν και κάποιο άλλο κομμάτι πεζοδρομίων γύρω από το έργο, θα αναβαθμιστούν και αυτά δηλαδή. Και περιμένουμε σε συνάρτηση με ένα δεύτερο έργο την υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ που ήδη έχει γίνει, απλώς πρέπει να φύγει το παλιό δίκτυο. Θεωρώ ότι μέχρι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο το έργο. Τώρα σχεδόν κλείνουμε ένα χρόνο από την αρχή, από τότε που ξεκίνησε το έργο του Open Mall. Θεωρώ ότι πήγαμε αρκετά γρήγορα. Ταλαιπωρήθηκαν και οι επιχειρήσεις αλλά και οι δημότες μας, αλλά θεωρώ ότι το αποτέλεσμα μας ανταμείβει. Την ίδια ώρα, με επιστολή του Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισίας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Υποδομών και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ζητά νέα χρηματοδότηση προκειμένου το ανοιχτό κέντρο εμπορίου να επεκταθεί. Θεωρούμε ότι εμείς βλέπουμε αυτό το έργο σαν μια πρώτη φάση. Σαν μια πρώτη φάση να φτιαχτεί η αγορά μας. Και επειδή έχει μείνει ένα ακόμα μεγάλο κομμάτι της αγοράς που δεν έχει φτιαχτεί, θα στείλαμε μια επιστολή στη Γραμματεία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ ότι καλό θα ήταν τουλάχιστον στις πόλεις που έχει προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα, το Open Mall, να δοθεί και μια επιπλέον χρηματοδότηση για επέκταση αυτού του έργου και στην υπόλοιπη αγορά. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της επιστολής μας και περιμένουμε απάντηση. Κοιτάξτε να δείτε, όταν αναβαθμίζεται η αγορά και η εικόνα μιας πόλης, σίγουρα κάνει καλό. Στην αρχή μπορεί να φαντάζει σαν κάτι πρωτόγνωρο, σαν κάτι διαφορετικό, αλλά σίγουρα μακροπρόθεσμα θα κάνει καλό και στην αγορά της Κυπαρισίας και γενικότερα στην εικόνα της πόλης της Κυπαρισίας.